Είστε αριστούχος της σχολής του Κουν. Mm-hmm. Έχετε σπουδάσει στο εξωτερικό άλλα πράγματα και έχετε παίξει σε πολύ σημαντικές παραστάσεις πολύ σπουδαίων σκηνοθετών. Mm-hmm. Τώρα, με την τηλεόραση, πώς είναι η εμπειρία σε σχέση με όλα όσα έχετε ζήσει στο θέατρο? Καταρχάς, είναι η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά. Δεν το είχα αποφασίσει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τα πράγματα που μου προτείνονταν δεν ήταν αυτά που ονειρευόμουν. Αλλά κέρδισε την εμπιστοσύνη μου. Καλά, ήξερε και τη σειρά, γιατί βεβαίως είχε ήδη την είχε προλάβει να τη δω. Είχε κάνει ένα πολύ επιτυχημένο πρώτο κύκλο και άρχισα να την παρακολουθώ στενά και την αγάπησα πολύ. Και μετά από αυτό το καλοκαίρι ήρθε η πρόταση και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας. Σας γοήτευσε αυτός ο ρόλος της κακιάς? Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει. Μου ήταν κάτι πολύ προκλητικό. Σε τέτοιου είδους ρόλους μπορεί κανείς να δείξει τις ικανότητές του και να εξελίξει και τις ικανότητές του περαιτέρω. Τι προσπάθειες κάνατε για να ταυτιστείτε με τη Μέρη Χατζίδου, να μπείτε στο πετσί του ρόλου έτσι? Γιατί η αλήθεια είναι ότι καταφέρατε να σας αντιπαθήσουμε. Δεν μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, το κομμάτι της έρευνας στη δουλειά μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Αλλά επειδή δεν υπήρχε ούτε ο χρόνος ούτε η πρόσβαση να πάω στις φυλακές και να μιλήσω με κρατούμενοι κτλ., δεν μπορούσα να κάνω πρωτογενή έρευνα. Mm-hmm. Όμως είδα πάρα πολλές ταινίες που έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα. Διάβασα διάφορα συγγράμματα και βεβαίως βοήθησε πάρα πολύ ο χώρος των γυρισμάτων, που ήταν το Δρομοκαΐτιο, που ήταν ένα εγκαταλειμμένο κτίριο με πραγματική φυλακή ψυχασθενών, ας πούμε. Mm-hmm. Είχε ενέργεια ο χώρος, Ήταν πάρα πολύ φορτισμένος χώρος. Οπότε, λίγο έτσι με τη φαντασία σου να λειτουργήσεις, με το ένστικτο να γυρίσεις μέσα σε αυτά τα πρώην κελιά, mm-hmm. σε αυτό το προάβλιο το καταπληκτικό που είχε από πάνω ευκαλύπτους υπέροχους. Και βέβαια βασίστηκα πάρα πολύ στους συμπαίκτες μου. Mm-hmm. Κυρίως με τη Μαρία Τιγκίτσου είναι οι περισσότερες σκηνές μου και με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη, με τους οποίους έχουμε μια πολύ δυνατή επικοινωνία και χημεία. Και από εκεί και πέρα προσπάθησα να το κάνω όσο πιο αληθινό γινότανε. Ο κόσμος που σας αναγνωρίζει τον δρόμο, τι σας λέει? Εγώ έχω εκπλαγεί, για να είμαι ειλικρινής. Με μεγάλη μου έκπληξη βλέπω ότι ο κόσμος πλέον έχει μάθει να διαχωρίζει τον ηθοποιό και την ερμηνεία από τον χαρακτήρα. Οπότε είναι η αντίφαση. Είσαι εξαιρετική, μπράβο σου, είσαι καταπληκτική. Κατάφερες να σε αντιπαθήσουμε από την πρώτη στιγμή. Πώς θα εξελιχθεί ο ρόλος της Μέρης Χατζίου? Τι θα απογίνει, ένα σποιλεράκι, κάτι, ένα λίγο? Είναι κρίσιμο το σημείο. Είναι μια γυναίκα που είναι τόσο υπολογιστική και έξυπνη και του στόχου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή εάν θα προσπαθεί με διάφορους τρόπους, δόκιμους και μη δόκιμους, να ενταχθεί μαζί με τις κρατούμενες, οι οποίες θέλουν πάση θυσία να οργανώσουν αυτή την απόδραση και να βγουν από τη φυλακή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, θα δούμε. Και αν βεβαίως θα καταφέρω κι εγώ ως χαρακτήρας, ως Μέρη Χατζίδου, να ανήκω σε αυτή την παρέα, σε αυτήν την ομάδα. Τελικά η Μέρη Χατζίδου είναι ερωτευμένη ή μισή τον Μάνο Βόσκαρη? Ίσως και τα δύο. Θέλω να πω ότι σίγουρα mm-hmm. ένα κομμάτι της έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση, την ερωτική, η οποία ακόμα και όταν σταματάει να είναι ερωτική, η Χατζίδου ποτέ δεν χάνει τα προνόμια της, ας πούμε, τη σέβεται, ναι, και την ξεχωρίζει πάντα. Πάντως στο βλέμμα σας, όταν καταλάβατε ότι έχει πλέον σχέση με την Λενιό, ήταν δολοφονικό, ήταν το τέλειο. Έχει επαναληφθεί αυτού του είδους η συμπεριφορά mm-hmm. και σε άλλες κρατούμενες, αλλά ναι, εκείνη τη στιγμή ήταν μια αρκετά φορτισμένη στιγμή. Νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερη και η σχέση της Μέρης Χατζίδου με τη Λενιό. Την υπολογίζει πάρα πολύ σε σχέση με άλλες κρατούμενες. Παρότι περάσατε δύσκολα. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα και εντάξει, δεν θέλω να πω, είναι και οι δύο πάρα πολύ ισχυρές προσωπικότητες σε ένα πάρα πολύ σκληρό περιβάλλον. Να πάμε λίγο και στην Εύα Σημάτου. Mm-hmm. Πώς από το Λονδίνο και τις σπουδές σας κέρδισε υποκριτική?
Οι σπουδές μου ήταν στην κοινωνιολογία και στην κριτική και διαχείριση τέχνης. Πώς με κέρδισε η υποκριτική, δεν ξέρω. Νομίζω ότι το συνειδητοποίησα το δεύτερο προς τρίτο έτος του Πανεπιστημίου. Έβλεπα πάρα πολύ, από πολύ μικρή θέατρο, πολλές παραστάσεις. Διάβαζα πολλά θεατρικά έργα. Είχα κάνει πολύ χορό, είχα κάνει πολύ μουσική, πιάνο δηλαδή. Τα άγγιζα γύρω-γύρω σιγά-σιγά όλα αυτά. Και ξαφνικά εξέφρασα και την επιθυμία. Οπότε ναι, καλλιεργήθηκε κάπως σταδιακά και αργά μέσα μου. Όλοι γνωρίζουμε ότι είστε παντρεμένοι με τον γνωστό συγγραφέα, τον κύριο Αλέξη Σταμάτη. Θέλω να μας πείτε λίγο το πώς γνωριστήκατε. Γνωριστήκαμε γιατί με κάλεσε για να διαβάσω σε μία παρουσίαση βιβλίου του. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε. Δουλέψαμε μαζί, κάναμε μία δουλειά αρχικά το interview, το παρουσιάσαμε στο South Bank Center στο Λονδίνο. Έπαιζε ο Νίκος ο Προυσανίδης και εγώ. Mm-hmm. Από εκεί και μετά άρχισε η γνωριμία μας και εξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Ήρθε η σπίθα του έρωτα μετά. Ναι, ναι. Έχετε αποκτήσει μαζί του ένα γιο, τον Ερμή. Ποιος είναι αυτός, θέλω να μου πείτε, που κακομαθαίνει τον Ερμή, εσείς ή ο μπαμπάς του? Νομίζω όλοι μας. Πιστεύω ότι εισπράττει όση περισσότερη αγάπη γίνεται από όλους μας και από τους δυο μας. Πόσο είναι τώρα ο μικρός? 1,5. Α, είναι μικρός ακόμα. Μικρός, γλυκός και τρυφερός. Ακόμα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Ποιος τον κρατάει τώρα που έχετε τα γυρίσματα? Κρατάνε πάρα πολύ, τον κρατάει ο μπαμπάς του, ο οποίος έχει αρκετή εργασία από το σπίτι. Τον κρατάνε οι γιαγιάδες του, πολύ και οι δύο, και έχουμε και μια κυρία που μας βοηθάει. Είναι γνωστό ότι η πεθερά σας είναι η σημαντική μας ηθοποιός, η κυρία Αρμανίτη. Δώστε μας έτσι μια γεύση από τη σχέση νύφης πεθεράς. Η σχέση νύφης πεθεράς δεν είναι καθόλου παραδοσιακή. Είναι πάρα πολύ αγαπησιάρικη και πάρα πολύ φιλική. Τέλειο. Η σχέση όμως γιαγιάς και αγκονού, να το πω έτσι, είναι πάρα πολύ παραδοσιακή. Θέλω να πω, κρατάει το παιδί πολλές ώρες, αφιερώνει τα ρεπό της στο παιδί, ασχολείται μαζί του, κάνει διάφορες δραστηριότητες, είναι κλασική γιαγιά. Τι σας λέει για τις άγριες μέλισσες? Σας δίνει συμβουλές, μ' άρεσες εκεί, δεν μ' άρεσες εκεί, είναι... Πάντα, συζητάω πάντα μαζί του. Καταρχάς βλέπει όλες μου τις παραστάσεις και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη της και συζητάω πάντα μαζί της. Επίσης έχει δει επεισόδια και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Οπότε δεν έχει χρειαστεί να μου πει, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένη συμβουλή για να βελτιώσω κάτι. Αλλά μετράει πολύ η γνώμη της για μένα. Θέλω να σας πω κάτι τώρα για τον κόσμο του Twitter. Γίνεται χαμός με τη Μέρη Χατζίδου, έχω να σας πω. Με το βλέμμα της ατάκης στην Ερμηνεία, αλλά και με μια λεπτομέρεια. Όλοι μιλάνε για τον ένα νόμο που πάντα φαίνεται σε όλες τις σκηνές. Και θέλω να μου πείτε, σε ποιον ανοίγει αυτό το έβριμα? Είναι κάτι δικό σας ή είναι σκηναθετικό? Ήταν μια δική μου πρόταση στην Τριάδα την Παπαδάκη, που είναι η ενδυματολόγος μας, και βεβαίως και στο σκηνοθέτη μας, θέλω να πω, ήταν και οι τρεις έχουμε μερίδιο ευθύνης σε αυτή την απόφαση. Μόνο και μόνο το ότι έχει κάνει αίσθηση και ότι ασχολείται το κοινό με αυτή τη λεπτομέρεια, νομίζω ότι είναι επιτυχία της απόφασης, γιατί είναι μια κίνηση συγκεκαλυμμένα προκλητική. Δηλαδή, για κάποιο λόγο όλες οι κρατούμενες είναι υποχρεωμένες να φοράνε την ίδια ακριβώς στολή. Το ότι μία κρατούμενη έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί έτσι, σημαίνει κάτι. Είναι μια δήλωση ότι υπάρχουν προνόμια όντως, και σημαίνει ότι και η ίδια θέλει να δηλώνει ότι μπορεί να το κάνει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό, με τα θέατρά μας? Έχει δεχτεί πλήγμα ο χώρος εδώ και ένα χρόνο, το οποίο θα φανεί και στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν ξέρω πόσα μικρά θέατρα θα αντέξουν. Εντάξει, εγώ είμαι τυχερή γιατί αυτή τη στιγμή ανήκω στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου και έχω και τα γυρίσματα με τις άγριες μέλισσες και διδάσκω και υποκριτική στον Τυρί. Αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα σκέφτομαι όλους τους συναδέλφους μου, σαν ανθρώπους που δεν μπορούν να δουλέψουν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν πόρους από αλλού,
Και δεύτερον, με επηρεάζει με ένα τρόπο καταλυτικό αυτή η συνθήκη, διότι από του χρόνου αναζητάμε εργασία εκ νέου, ας πούμε. Θα είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Οι συνθήκες θα είναι δύσκολες.